Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Αυτό που θέλω να σας δείξω σήμερα, το σημερινό μου θέμα δηλαδή, είναι ορχιδέες οι οποίες είναι φυτεμένες σε δοχεία χωρίς τρύπες αποστράγγισης, ούτε από κάτω φυσικά, αλλά ούτε και περιμετρικά του οποιοδήποτε δοχείου. Είναι ένας τρόπος φύτευσης που θέλω να σας ομολογήσω ότι είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν, όμως η διαφορά εδώ ήταν το υπόστρωμα που είχα χρησιμοποιήσει για να φυτέψω τα φυτά. Τότε είχα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο λέκα. Οι ορχιδές δεν πήγανε καλά και τις έβγαλα από αυτή, αν θέλετε, την κατάσταση και τις φύτεψα με τον παραδοσιακό τρόπο. Όμως για διάφορους τυχαίους λόγους, πριν από πολλά χρόνια, έβαλα αυτήν εδώ την ορχιδέα σε ένα δοχείο χωρίς τρύπες αποστράγγισης, θα τη δούμε πώς πήγε και για διαφορετικούς άλλους λόγους κάποια στιγμή μπήκανε και άλλα φυτά σε αυτό τον τρόπο φύτευσης. Δεν ήταν η επιλογή μου, αν θέλετε, απλώς αναγκάστηκα για διάφορους λόγους να το κάνω. Όταν αυτή εδώ πήγε πάρα πολύ καλά, θεώρησα ότι απλά μπορεί να ήταν ένα τυχαίο παράδειγμα, όμως δεν ήταν. Μείνετε μαζί μου λοιπόν μέχρι το τέλος για να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία από αυτόν τον τρόπο φύτευσης και φυσικά τα αποτελέσματα. Καταρχάς θέλω να σας πω ποιος είναι ο βασικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον να φυτέψει ένα οποιοδήποτε φυτό σε ένα δοχείο χωρίς τρύπες αποστράγγισης. Και ο βασικός λόγος είναι η οικονομία στο πότισμα και στο νερό φυσικά, αυτό είναι σχετικό, αλλά κυρίως στο χρόνο. Φυτά τα οποία είναι φυτεμένα σε δοχεία χωρίς τρύπες αποστράγγισης, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι δεν χρειάζονται τόσο συχνό πότισμα όσο τα υπόλοιπα. Πρακτικοί λοιπόν λόγοι είναι αυτοί που μπορεί να μας οδηγήσουν σε μία τέτοια επιλογή. Τώρα, μία τέτοια επιλογή μπορούμε να κάνουμε και για ένα άλλο λόγο, πολύ βασικό θα έλεγα, και αυτός έχει να κάνει με την ανάπτυξη των φυτών. Αν δούμε δηλαδή ότι αυτός ο τρόπος φύτευσης βοηθάει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα συγκριτικά με άλλους, γιατί όχι και να μην τον επιλέξουμε. Και πάμε στο κομμάτι οικονομίας στο χρόνο σε ό,τι αφορά το πότισμα και θα σας δείξω αυτήν εδώ που είναι η πιο τελευταία που μπήκε σε μία γυάλα συγκεκριμένα χωρίς τρύπες αποστράγγισης. Λοιπόν, θέλω να σας μαρτυρήσω ότι αυτό το φυτό το ποτίζω μία φορά στις 20 μέρες. Από τότε που τη μεταφύτευσα εδώ, περίπου πριν 3 εβδομάδες, όχι γεμάτες, ποτίστηκε μόνο μία φορά. Φοβερή λοιπόν οικονομία στο χρόνο μας είναι αυτό και θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια πώς πήγανε τα φυτά μέσα σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο, γιατί η οικονομία στο χρόνο είναι δεδομένη. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο που ψάχνουμε, να έχουμε ευτυχισμένα φυτά τα οποία αναπτύσσονται πάρα πολύ καλά και θα σας δείξω τώρα σε όλα τα παραδείγματά μου αυτό που ακριβώς έχει συμβεί. Και ξεκινάμε από αυτήν που είναι η πιο τελευταία και μη σας τρομάζει εδώ αυτό το κίτρινο φύλλο, είναι κάτι που περίμενα να συμβεί. Υπάρχει εδώ, δεν είναι εύκολο να το δείτε, μία πληγή επάνω στο φύλλο από ρίζα που βγήκε. Και το τρύπησε, οπότε του δημιούργησε πληγή και φυσικά το φύλλο φυσιολογικά κυτρινίζει και θα πέσει, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Πάμε όμως να δούμε πραγματικά πώς πήγε αυτή η ορχιδέα μέσα σε αυτό το καινούριο, αν θέλετε, δοχείο. Βλέπετε ότι όλες οι ρίζες είναι εξαιρετικές. Στις 3 εβδομάδες που είναι εδώ μέσα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν δείχνει το φυτό καμία διάθεση να αποβάλει το ριζικό του σύστημα λόγω αυτής της αλλαγής του περιβάλλοντος. Εξελίσσεται κανονικά, συνήλθε, έβγαλε και ανθοφόρο, τον βλέπετε εδώ, γιατί αν είχατε δει το βίντεο ή την εκπομπή που είχα ασχοληθεί με τη μεταφύτευση αυτής της ορχιδέας, ήταν το παράπονό μου ότι δεν είχε έτσι βγάλει ανθοφόρο, ήταν τελευταία και καταϊδρωμένη από τις υπόλοιπες, γιατί ζοριζόταν πάρα πολύ στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν λόγω μεγέθους, οπότε αναγκάστηκα και την έβαλα εδώ μέσα γιατί ήθελα ένα δοχείο μακρύ για να βολέψω τις ρίζες της και όχι πλατή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα δοχεία εδώ είναι πάρα πολύ βολικά γιατί μπορούμε να τα βρούμε έτσι όπως τα θέλουμε για μεγάλα ηλικιακά φυτά, να έχουν ύψος δηλαδή και όχι μεγάλη διάμετρο εδώ. Πολύ καλά λοιπόν πήγε αυτή, οι ρίζες έτσι υπέροχες, καταπράσινες, και θα πάμε αμέσως να δούμε και άλλο παράδειγμα.
Αυτή σας την έδειξα και στην αρχή, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα, βλέπετε πόσο υπέροχες ρίζες έχει. Είναι ένα φυτό που όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από όσες θα δείτε. Σε ό,τι αφορά το υπόστρωμα, εδώ έχω βάλει αρκετό σφάγνο, αλλά δεν την έχει ενοχλήσει. Σας δείχνω έτσι και τις ρίζες από την άλλη πλευρά, στο βαθμό που μπορείτε να τις δείτε, διότι με το φως έχει δημιουργηθεί άλγη, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί. Έχει και ριζική δραστηριότητα στο πάνω μέρος το φυτό. Τα φύλλα της είναι τεράστια, σκληρά, έχει εξαιρετική ανάπτυξη. Το μόνο που δεν έχει είναι ανθοφόρο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τρόπο φύτευσης αν θέλετε, αλλά μάλλον έτσι πρόκειται για μία δίστροπη ορχιδέα. Και πάμε και σε επόμενο παράδειγμα, φυτού φυτεμένο χωρίς τρύπες αποστράγγισης, σε ένα δοχείο δηλαδή χωρίς τρύπες αποστράγγισης. Βλέπετε εδώ αυτές τις υπέροχες καταπράσινες ρίζες, ούτε μία σάπια. Αυτή νομίζω μου την έφερε, το νομίζω πάει για το πότε, αρχές της άνοιξης η Βικτωρία, είναι ένα κίκι από τη Wildcat. Θα σας βάλω και φωτογραφία να δείτε πώς είναι αυτό το φυτό όταν θα ανθίσει. Βλέπετε εδώ την εξαιρετική ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ούτε μία σάπια ρίζα, έτσι. Έχουν αναπτυχθεί και εναέριες προς τα επάνω και κάπου εδώ, νομίζω τον βλέπετε, είναι και ο ανθοφόρος, ο οποίος έσκασε πρόσφατα. Εξαιρετικά πάει το φυτό και ελπίζω, Βικτωρία μου, να είσαι ικανοποιημένη, γιατί μου είχε στείλει μία παρατήρηση, Βικτωρία, στο ότι την άφηνα λίγο και δίψαγε. Είναι αρκετά καλά ποτισμένη, ζωηρές πράσινες ρίζες, κανένα πρόβλημα εδώ μέσα δεν έχουν. Αναπτύσσονται εξαιρετικά και φυσικά και το ίδιο το φυτό. Και πάμε σε αυτήν εδώ, για την οποία θέλω να σας πω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε ξαναδεί και αν τη θυμάστε, είναι μια ορχιδέα η οποία μου είχε αφυδατωθεί για κάποιο λόγο το καλοκαίρι. Είχε χάσει όλες τις ρίζες, την έβαλα στο νερό, έβγαλε πολλές ρίζες καινούριες, φούσκωσαν οι παλιές. Και μετά τη μεταφύτευσα σε ένα τέτοιο δοχείο, χωρίς τρύπες αποστράγγισης, γιατί ήθελα να τη βάλω κάπου σε ένα υπόστρωμα όπου να έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας, για να μπορεί, αν θέλετε, να μεταβεί με ασφάλεια από το νερό σε κάτι διαφορετικό και να μην μου αποβάλει τις ρίζες της μέσα στο χειμώνα. Αυτό ήταν κάτι πολύ παρακινδυνευμένο. Η μεταφύτευση λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένη, το φυτό είναι εντελώς ενυδατωμένο, τα φύλλα μεγαλώνουν κανονικά και δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έχει βγάλει και ανθοφόρο. Να το σηκίνε, φαίνεται πια. Είναι κάτι που πραγματικά δεν περίμενα ότι θα συμβεί, γιατί είχε το φυτό στρεσαριστεί, πέρασε πολλά, έχασε ρίζες, μεταφυτεύτηκε 2 φορές, άλλαξε υπόστρωμα δηλαδή. Όμως πάει εξαιρετικά όπως βλέπετε, έχει μπόλικες έτσι πράσινες ρίζες, δεν έχει χάσει καμία κατά τη διαδικασία της μεταφύτευσης και η ανάπτυξη θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική. Το ίδιο έχει συμβεί και σε αυτήν εδώ, είναι μια δύσμηρη τέτρασπης η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα, είχε μια πτώση πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου και αν την έβαλα δεν της άρεσε, όμως εδώ επιτέλους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και εδώ βλέπετε τις υπέροχες καταπράσινες ρίζες που έχει, το φυτό έχει πάρει τα πάνω του, έχουν σηκωθεί τα φύλλα, υπάρχει έτσι εξαιρετική ανάπτυξη, ανθοφορία δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να μην πρόλαβε έτσι για φέτος να βγάλει ανθοφόρο, μπορεί να το βγάλει πιο μετά την άνοιξη, θα δείξει, γιατί αυτές έχουν έτσι και έναν διαφορετικό ρυθμό από τις υπόλοιπες, είναι βοτανική ορχιδέα, οπότε έχουν πολύ ιδιαίτερους ρυθμούς, καμιά φορά για να ξεκινήσουν την ανθοφορία θέλουν και λίγο ζέστη. Το καλό είναι ότι το φυτό επιτέλους συνήλθε, είναι χαρούμενο, αναπτύσσεται, όλα καλά εδώ μέσα λοιπόν. Και πάμε και σε επόμενο παράδειγμα, αυτή είναι η Σιλεριανή μου, η οποία δεν έχει βγάλει ανθοφόρο γιατί είχε ανθίσει το καλοκαίρι, οπότε φυσιολογικά δεν έχει προκύψει έτσι κάτι καινούριο, όμως το φυτό αναπτύσσεται κανονικά. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, εδώ έχουμε ένα διπλό σύστημα, διότι το φυτό αυτό δεν το έχω μεταφυτεύσει από την αγορά του, είναι δηλαδή αμυγός φυτεμένο σε σφάγνο, βλέπετε ότι περιμετρικά δεν υπάρχουν τρύπες, υπάρχει μόνο μία τρύπα από κάτω και ο τρόπος που ποτίζεται αυτό το φυτό είναι με αυτό το διπλό δοχείο όπου έχω το ζεόλιθο στον πάτο, βάζω νερό εκεί και λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι η επιφάνεια του ζεόλιθου και το καπακώνω έτσι και ρουφάει το φυτό όσο χρειάζεται.
Εξαιρετικά πάει λοιπόν και σε αυτό, είναι μια ενδιάμεση κατάσταση θα έλεγα, δεν θα έλεγα ότι είναι χωρίς τρύπες, αλλά είναι αυτή η λογική, έχουμε ένα υπόστρωμα το οποίο κρατάει πάρα πολύ νερό, όπως είναι το σφάγνο, βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ σφάγνο εδώ πέρα και έχω επιλέξει να την ποτίζω με αυτόν τον τρόπο, θέλω να σας δείξω τις ριζούλες, εδώ όλες καταπράσινες. Για όλους εσάς που φοβάστε το σφάγνο, το φυτό πάει εξαιρετικά. Είχε ανθίσει κιόλας το καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την, αν θέλετε, κατάσταση φύτευσης, για να το πω λίγο πιο επιστημονικά, και όλα δείχνουν ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Και πάμε και στο τελευταίο παράδειγμα, που είναι περίπου στην ίδια λογική με αυτό που είδατε πριν. Μια ορχιδέα δηλαδή που είναι αμυγός φυτεμένη σε πάρα πολύ σφάγνο. Βλέπετε εδώ τις υπέροχες ρίζες της και προσπαθώ έτσι να κρατάω την κάμερα σε ένα σταθερό σημείο για να μπορείτε να τη δείτε, να νετάρει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο το φυτό σε ό,τι αφορά το ριζικό σύστημα και είναι ακριβώς ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή έχω εδώ το ζεόλιθο από κάτω, είναι μέσα εδώ το γλαστράκι της και φυσικά αυτή η ορχιδέα όταν απανθήσει, γιατί βλέπετε έχει βγάλει αυτά τα λουλούδια και θέλω πραγματικά να δω πώς είναι, δεν γνωρίζω καθόλου. Έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο μελιτζανή χρώμα το φύλλο της μπρος και πίσω, πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Ήταν δώρο της Αχιλίας αυτό με μια άλλη μου αγορά. Ήταν πολύ κούτσικο το φυτό, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά όπως βλέπετε. Οπότε όταν απανθήσει σίγουρα πρέπει να τη βάλω σε κάτι μεγαλύτερο, γιατί εδώ από κάτω οι ρίζες περισσεύουν και δεν χωράνε έτσι πλέον σε αυτή τη γλάστρα, αλλά παίρνουν την υγρασία από το ζεόλιθο. Πριν το κλείσιμο θέλω να σας πω ακριβώς πώς είναι φυτεμένα τα περισσότερα φυτά. Στον πάτο είναι ο ζεόλιθος, ένα ανόργανο δηλαδή υλικό. Έχω εξηγήσει γιατί για μένα αυτή είναι η πιο ιδανική επιλογή. Και μετά έχουμε ένα μείγμα από φλοιό και σφάγνο και αυτό που κάνει αυτό το μείγμα είναι να επιτρέπει στην υγρασία να μεταφέρεται σιγά σιγά από τον πάτο εδώ της γλάστρας, από το σημείο που είναι ο ζεόλιθος στο υπόλοιπο φυτό. Όταν ποτίζω λοιπόν εγώ τι κάνω, βάζω νερό λίγο μέχρι παραπάνω από εκεί που τελειώνει η επιφάνεια του ζεόλιθου και σιγά 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 αυτό μεταφέρεται σε όλο το υπόστρωμα το υπόλοιπο σταδιακά. Ένας λοιπόν πολύ αποτελεσματικός τρόπος φύτευσης, αν θέλετε, για τη γενική εικόνα των φυτών. Τα φυτά πήγανε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα και ήταν εκείνη η αρχική που σας έδειξα στη γυάλα, την οποία έβαλα πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετική μέσα εκεί, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και της φυλικής της επιφάνειας. Η ανθοφορία είναι ένα άλλο θέμα. Οι ρίζες λοιπόν πήγανε πάρα πολύ καλά και όλη η ανάπτυξη του φυτού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχω φοβερή οικονομία, αν θέλετε, στο πότισμα, στο χρόνο του ποτίσματος, ό,τι αφορά αυτά τα φυτά. Και ειδικά το καλοκαίρι δεν χρειάζονται τόσο συχνά, δεν αφυδατώνονται, γιατί μπορούμε να δώσουμε μεγάλη ποσότητα νερού από κάτω, ανεβάζοντας λιγάκι, αν θέλετε, την ποσότητα του νερού, έστω και ένα δάχτυλο ακόμα πάνω από εκεί που τελειώνει ο ζεόλιθος, γιατί τα φυτά διψάνε. Επειδή δεν υπάρχουν τρύπες εδώ, δεν εξατμίζεται το νερό. Το καλοκαίρι λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα για τα φυτά τα οποία είναι φυτεμένα μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και πάρα πολύ εύκολο να δώσει κανείς οδηγίες για το πώς θα τα ποτίσει. Λέτε απλά πού θα βάλουν τη στάθμη, μέχρι πού θα ανέβει το νερό και η οδηγία που θα δώσει κανείς γενικά για το πότε ένα τέτοιο φυτό θα χρειαστεί ξαναπότισμα είναι όταν, και προσέξτε αυτό που σας λέω, το δούμε ότι έχει στεγνώσει εντελώς. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου νερό πια εδώ πέρα. Αυτό βέβαια είναι λιγάκι σχετικό γιατί σε κάποιες ορχιδέες τους αρέσει να υπάρχει μια συνεχόμενη υγρασία. Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή αν κανείς δεν το έχει δοκιμάσει. Καλύτερα να πάει εκ του ασφαλούς να τα αφήνει να δείχνουν λιγάκι διψασμένα. Το καλοκαίρι βέβαια αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Μπορείτε να μην περιμένετε να στεγνώσει το φυτό και να προσθέσετε νεράκι από κάτω. Οικονομία λοιπόν στο χρόνο και καλή ανάπτυξη στα φυτά.
έχει φέρει ως αποτέλεσμα αυτός ο τρόπος. Δεν σας λέω να πάτε να ξελαστρώσετε όλες τις ορχιδέες και να τις βάλετε έτσι, απλώς σας δείχνω ότι έχει δουλέψει. Ένας λόγος που εγώ, αν θέλετε, δεν τις μεταφυτεύω ακόμα όλες σε αυτό το σύστημα, είναι ότι με τον τρόπο που έχω επιλέξει να τις ποτίζω, έχω ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στο χρόνο του ποτίσματος, οπότε αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να αλλάξω άμεσα και θα σας δείξω από πίσω. Έτσι, αυτές τις μεγάλες πιατέλες που έχω βάλει από ζαρντινιέρες, τις οποίες γεμίζω με νερό και ρουφάνε όλες μαζί από κάτω, μου παίρνει 5 λεπτά για να ποτίσω όλα τα φυτά και δεν θα ήθελα, αν θέλετε, να αρχίσω να ποτίζω ένα-ένα τα ποτηράκια. Αυτά όμως ήταν ειδικές περιπτώσεις, τα έβαλα εκεί, πάνε πολύ καλά και αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, αυτά ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο το σημερινό και πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς που με αντέξατε μέχρι το τέλος. Και πάμε τώρα για λίγα YouTube-ίστικα. Δεν θα σας πω αυτά τα like και subscribe γιατί τα έχω πλέον βαρεθεί και νομίζω ότι τα έχετε βαρεθεί και εσείς να τα ακούτε από μένα αλλά και από όλους όσους κάνουν YouTube. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι, υπάρχει ένας απλός τρόπος και πατώντας εδώ το κουμπάκι της συμμετοχής με μια πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση, θα ενισχύσετε μεν οικονομικά το κανάλι εσείς, αλλά θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές που περιγράφονται κάτω σε αυτό αλλά και σε κάθε βίντεο, καθώς και τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις για δώρα που κάνουμε κατά καιρούς. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα την Πέμπτη, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά, γεια!